την ευκαιρία να τοποθετηθούν στα μεγάλα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Είχαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης. Τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Λουμού Πιερίας ενημέρωσαν το σώμα για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, Μιλτιάδης Χανδόλιας, αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε προσωπικό ενώ, όπως τόνισε, η μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει κλειστή, ενώ είναι εξοπλισμένη λόγω έλλειψης γιατρών. Διευκρίνησε όμως ότι δεν ισχύουν όσα ακούγονται για έλλειψη φαρμάκων ή υλικών. Η πολιτική, λένε, είναι η τέχνη του εφικτού. Το ίδιο ενδεχομένως να ισχύει και για την υγεία. Γιατί στην ουσία πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τον κάθε άρρωστο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα που διαθέτεις και τις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Γιατί δυστυχώς για εμάς τους γιατρούς που έτσι χάνουμε μια αίσθηση παντοδυναμίας, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η πείνα επηρεάζουν εξίσου την υγεία με μια σωστή διάγνωση και θεραπεία. Ας ενημερωθούμε λοιπόν σφαιρικά, ας μην έχουμε παροπίδες και ας προσπαθήσουμε να πράξουμε και στην πολιτική και στην υγεία το εφικτό. Αρκεί να θυμόμαστε ότι συχνά το εφικτό του σήμερα χρόνια πριν είχε θεωρηθεί ανέφικτο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Ηρακλής Τσενεκίδης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο για την υγεία κινείται σε λάθος πλαίσιο. Σαν Ιατρικό Σύλλογο, στηρίζουμε αυτή την κίνηση και αυτή την εισήγηση. Αυτό που ήθελα εγώ να αναφέρω είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Πειρίας και σχεδόν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας και ο Πανελλήνιος ζητούμε την απόσταση του νομοσχεδίου πρωτοβάθμιου ιατρικού δίκτυου υγείας στο παιδί, σε εισαγωγικά. Οπότε, όπως έχετε μάθει, πιθανόν να ψηφιστεί την Πέμπτη. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες για πλήρη και ρυθμό επανεσχεδιασμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν λαμβάνει υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, δεν έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί επαρκώς και σε βάθος. Υπάρχει μια επιφανειακή προσέγγιση των προβλημάτων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οι καθημερινές αλλαγές απόψεων από πλευρά του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνουν την ανάγκη της απόσυσής του και τη διαμόρφωση ενός νομοσχεδίου, το οποίο θα έχει σαν κύριο στόχο την προσφορά υπηρεσιών προς τον πολίτη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Εμείς είμαστε σύμφωνοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι το ήδη υπάρχον σύστημα, όπως λειτουργούσε το ΙΚΑ, γενικά η πρωτοβάθμια φροντίδα πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος όμως που πάει να γίνει, αυτός ο βίαιος τρόπος, πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν προσλήφθηκα στο νοσοκομείο Κατερίνης το 2005, υπηρετούσαμε στη δικιά μου την κλινική, είμαι παθολόγος, 7 παθολόγοι. Λειτουργούσαν κάθε μέρα τα παθολογικά γιατρία, 2 παθολογικά γιατρία, 2 φορές την εβδομάδα υπήρχε διαβητολογικό γιατρείο και 1 φορά την εβδομάδα υπερτασιολογικό γιατρείο. Το 2014 έχουμε μείνει 4 παθολόγοι, λειτουργούν μέρα παραμέρα τα εξωτερικά γιατρία παθολογικού, 1 φορά την εβδομάδα και δεν υπάρχει υπερτασιολογικό γιατρείο. Αν αποτύχει το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας αυτό το παιδί, τα περιστατικά, οι ασθενείς θα πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με τις ήδη υπάρχοντες υποδομές, με την υποβάθμιση που υπάρχει και την υποστελέχωση για ειδικό προσωπικό, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε και να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και την πόλη της κατεύθυνσης. Τις μαρτυρίες των εργαζομένων στο κλάδο της υγείας μετέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ. Είμαστε μάρτυρες καθημερινά διαμαρτυριών. Να αναφέρω πρώτον ότι λείπουν γιατροί από τα περιφερειακά ιατρεία. Γιατί λείπουν γιατροί? Γιατί τους στραβάνε τα κέντρα υγείας. Τα κέντρα υγείας Λιτοχώρου έχει στην αρμοδιότητά του όλα τα ιατρεία που είναι πάνω προς τα δυτικά. Όταν δεν έχει γιατρούς προσλάβει εδώ και καιρό μόνιμους γιατρούς, όταν δεν έχει παιδιάτρους, όταν δεν έχει επισκέπτες γιατρούς, προσπαθεί με τους υπάρχοντες αγροτικούς γιατρούς να κάνει εφημερίες. Αποτέλεσμα, η επισκεψιμότητα να είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν ιατρεία τα οποία δεν έχει πάει ολόκληρη εβδομάδα γιατρός. Στον Κολυνδρό, παράδειγμα το οποίο είναι πρόσφατο της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν 2 ημέρες. Ενώ είναι καθημερινά, 2 γιατροί. Να πούμε το δεύτερο το οποίο συμβαίνει. Πηγαίνοντας για το νοσοκομείο, ο δρόμος, ο οποίος δρόμος είναι σε άδεια κατάσταση και επειδή μεταφέρω πάρα πολλούς, είμαι πλήρωμα ασθενοφόρου και οδηγός ασθενοφόρου, είμαι 23 χρόνια προϊστάμενος εκτός από μία μικρή 6 χρόνια όπου είχαμε επικουρικό γιατρό, να γνωρίζετε ότι δεν είναι ο καταλληλότερος δρόμος για να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε σε αυτόν. Ζητάμε άμεσα να μπορείτε να κάνετε το πιο απλό. Πρώτα, σηματοδότηση, έστω και μια απλή άσπρη γραμμή ή κίτρινη, ό,τι προβλέπετε. Δεύτερον, όπου υπάρχουν πάρα πολλές
δυσκολίες να επιδιορθωθεί με τα μέσα του Δήμου. Τρίτον, ο φωτισμός. Ό,τι μπορεί να γίνει άμεσο, χωρίς μεγάλα πράγματα, να μπορεί να γίνει τώρα. Ακόμη, θέλουμε να σας πούμε σαν Επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου είναι φέτος για το 2014 μειωμένος κατά 8% περίπου, επίσημα από την Περιφέρεια. Σε σύσκεψη που είχαμε η Επιτροπή στο νοσοκομείο για ενημέρωση με τους εργαζόμενους, ήταν ο ίδιος ο υπεάρχης, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα πάρουμε γιατρούς και ότι θα λειτουργήσει η ΜΕΔ. Σήμερα όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται εντατική θεραπεία, εντατική μονάδα, τους διακομίζουμε στην Καβάλα, στην Πτολεμαΐδα. Επάνω έχουμε κρεβάτια αδιάθετα, δεν τα έχουμε παραλάβει ακόμη. Είναι αμαρτία, 26 εκατομμύρια στήξη το νοσοκομείο να μην λειτουργήσει, δεν λειτουργήσει ακόμη.